Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά στη μεταφορά των μαθητών των ειδικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, λίγο πολύ η κατάσταση είναι η ίδια σε όλη τη χώρα και αφορά πολλούς μαθητές, όχι μόνο στα ειδικά σχολεία, αλλά και στα διαπολιτισμικά και στα καλλιτεχνικά. Με λίγα λόγια, αφορά μαθητές των οποίων το σχολείο είναι μακριά από το σπίτι τους, από τον τόπο της διαμονής τους. Έχει χτυπήσει το κουδούνι, έχουν ανοίξει τα σχολεία. Κοντεύουν 2 μήνες τώρα που έχουν ανοίξει τα σχολεία. Αλλά κύριε Υπουργέ, που δεν με ακούτε αυτή τη στιγμή, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει για όλους τους μαθητές, φαίνεται. Έχουν περάσει 2 μήνες. Και μιλάμε για το ειδικό, για το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης Παύλου Μελά, μιλάμε για το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τριλόφου, μιλάμε για το πρώτο ΕΠΑΛ Λαγκαδά, για το πρώτο ΕΕΚ, το ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο, όπως είπαμε, της Θεσσαλονίκης, της Θέρμης, στο οποίο φοιτούν μαθητές που μεταφέρονται, μαθητές με αμαξίδια, για αυτούς είναι η ερώτηση, και οι οποίοι παραμένουν εκτός σχολείου επί 2 μήνες, γιατί δεν, πολύ απλά δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα η μεταφορά τους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λέει, έκανε μία πρόσκληση, την 5η πρόσκληση, αλλά ο διαγωνισμός, εν πάση περιπτώσει, η προκήρυξη, όλη αυτή η διαδικασία απέβη άγονη, με αποτέλεσμα φυσικά τα παιδιά να εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι τους μακριά από το σχολείο. Μια ανάγκη, λοιπόν, ανάγκη και δικαίωμα και υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στα παιδιά, απέναντι σε όλα τα παιδιά, δεν καλύπτεται, επειδή δεν ξέρω αν έχει νόημα να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, να... Σας ακούει, Υπουργό. Δεν ξέρω αν έχει ναπολεόντιες ιδιότητες να ακούει και να μιλάει ταυτόχρονα. Εντάξει, μπορεί. Αυτό, λοιπόν, που εμποδίζει τους μαθητές αυτούς, και δεν είναι λίγοι, να πάνε στο σχολείο τους, είναι το κέρδος των ιδιωτών όλων αυτών των εργολάβων, οι οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά και οι οποίοι, για τους δικούς τους λόγους βεβαίως, δεν επιλέγουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Άρα το δικαίωμα αυτών των παιδιών καταστρατηγείται. Η ευθύνη βεβαίως βαραίνει και τις περιφέρειες, και συγκεκριμένα την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για να τα λέμε όλα, η οποία το διαγωνισμό πήγε και τον προκήρυξε, ξέρετε πότε, καμιά 10 μέρες μετά το άνοιγμα των σχολείων, στις 17 του Σεπτέμβρη μέχρι τις 30. Τι να πει κανείς, ας μην το σχολιάσω. Είναι, λοιπόν, βαριές οι ευθύνες και για την κυβέρνηση και για την περιφέρεια. Άλλωστε, ομογάλακτοι είστε και οι δύο, οπότε είναι κοινές, και όχι ότι αν δεν ήσασταν, δηλαδή, θα υπήρχε ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας και για να κάνω την ερώτηση, κύριε Υπουργέ, να σας την απευθύνω, έχουν το δικαίωμα οι μαθητές με αναπηρίες, νομίζουμε, έχουν το δικαίωμα και εσείς έχετε την υποχρέωση να τους εξασφαλίσετε την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά στα σχολεία τους. Γι' αυτό το πράγμα συζητάμε αυτή τη στιγμή, το 2024, το Νοέμβριο του 2024, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Εν προκειμένου, τα παιδιά με αμαξίδια. Τι θα κάνετε, λοιπόν, για να πηγαίνουν αυτά, για να πάνε όλα τα παιδιά επιτέλους στα σχολεία? Και θα σας προτείναμε βεβαίως, καλά είμαστε βέβαια σίγουροι ότι θα το απορρίψετε, να κάνετε ένα δημόσιο σύστημα μεταφοράς των μαθητών, γιατί όπως και εσείς βλέπετε, αυτό το ιδιωτικό σύστημα μεταφοράς δεν αποδίδει και εμποδίζει πάρα πολλούς μαθητές στο να πάνε στο σχολείο τους, να έχουν πρόσβαση δηλαδή στη γνώση και τη μάθηση. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Δελή. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλειος Πέτρος Πανάκης. Κύριε συνάδελφε, έχω διαβάσει με πολύ προσοχή την επίκαιρη ερώτηση, την οποία αναφέρατε και στην τοποθέτησή σας. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω, επειδή μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή γονείς με αγωνία, μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός, ότι πριν από λίγες εβδομάδες, όταν φέρναμε τη διάταξη με τίτλο «Δυνατότητα μεταφοράς μαθητών από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού με μισθωμένα οχήματα σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας διαπραγμάτευσης για το διδακτικό έτος 24-25, το ΚΚΕ, και αν κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ διαψεύστε με στη δευτερολογία σας, ήρθε και καταψήφισε αυτή τη διάταξη.
Τι έρχεστε λοιπόν τώρα να πείτε στους γονείς αυτούς που αγωνιούν? Όμως, η εκπαιδευτική πολιτική αποτελεί σημαντική κυβερνητική προτεραιότητα. Όχι μόνο για τις περιοχές της Περιφερειακής Ένωτας Θεσσαλονίκης, αλλά για ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα για τα παιδιά μας με αναπηρία. Στην πράξη, τόσο για την υγεία, όσο και για την εκπαίδευσή τους. Άλλωστε, η εκπαιδευτική διαδικασία, κύριε συνάδελφε, δεν περιορίζεται στις σχολικές αίθουσες που διαρκώς βελτιώνουμε, αλλά και στη δωρεάν μετακίνηση των παιδιών από την κατοικία στα σχολεία τους. Γιατί λέτε πράγματα που δεν στέκουν? Δωρεάν. Για δωρεάν μιλάμε. Και ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες. Η δωρεάν πρόσβαση στα σχολεία διασφαλίζει ότι οι μαθητές αυτοί θα έχουν ίσες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και να κοινωνικοποιηθούν ομαλά. Πέραν αυτών, η δωρεάν μετακίνηση των μαθητών με αναπηρίες ανακουφίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό από ένα πρόσθετο βάρος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδιες για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοιτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα ΣΜΕΑΕ όπως λέμε, είναι οι περιφέρειες της χώρας. Ειδικότερα, η μεταφορά των μαθητών γίνεται με λεωφορεία, ταξί, αλλά και μικρά λεωφορεία και η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από τις περιφέρειες μέσω του οικείου προϋπολογισμού τους και καλύπτεται από τους αποδιδόμενους σε αυτές κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, τους λεγόμενους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα, η μεταφορά μαθητών γίνεται με λεωφορεία, ταξί και μικρά λεωφορεία μέσω του προϋπολογισμού και επισημαίνω ότι από τους ΚΑΠ του 23 αποδόθηκε στις 13 περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών συνολικό ποσό ύψους 187 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ από τους ΚΑΠ 2024 έχει αποδοθεί συνολικό ποσό ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή αυξημένο κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απαντώντας στην ουσία του ερωτήματός σας, αποδόθηκε από τους ΚΑΠ του 24 ποσό ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αποδόθηκε ποσό ύψους 27,3 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 5143, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες, προβλέπεται ότι το άρθρο 51 του νόμου 5563 για τη μεταφορά μαθητών από τα β' βαθμού με μισθωμένα οχήματα σε περίπτωση άγονης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαπραγμάτευσης ισχύει και για διδακτικό έτος 24-25. Το άρθρο 51 που διατηρεί σε ισχύ και για το τρέχον διδακτικό έτος προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι διαδικασίες διαγωνισμού ή διαπραγμάτευση έχουν καταστεί άγονες, οι ΟΤΑ β' βαθμού μπορούν να προβαίνουν στη μίσθωση οχημάτων συμπεριλαμβανομένως και της δυνατότητας χρηματοδοτικής μίσθωση leasing, και περισσότερα θα πω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ, κύριε Τελή, έχετε το λόγο για τις δευτερολογίες. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, σας ενημέρωσαν για τη στάση του ΚΚΕ στη συγκεκριμένη διάταξη, στην οποία μάλιστα έτυχε να είμαι εγώ σε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά δεν σας ενημέρωσαν και το σκεπτικό της στάσης, το οποίο εγώ ο ίδιος εξήγησα εδώ στη Βουλή για αυτήν τη διάταξη. Αλήθεια, τι έλεγε αυτή η διάταξη, κύριε Υπουργέ, και το είπατε πριν από λίγο κι εσείς? Μιλούσε για την επιτάχυνση των διαδικασιών που ήδη υφίστανται, έτσι δεν είναι? Μα με αυτές τις διαδικασίες δεν είναι που βγαίνουν άγονοι? Φταίει δηλαδή η χρονική διάρκεια της διαδικασίας ή η ουσία της διαδικασίας, αυτή καθ' αυτή η διαδικασία? Για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας δηλαδή. Εμείς δεν αμφισβητούμε, είπατε και για την δωρεάν πρόσβαση. Καλά, πριν το δωρεάν πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Εδώ σας λέμε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση. Και εσείς μας λέτε ότι είναι δωρεάν. Ποια είναι δωρεάν, αυτή που δεν γίνεται? Τώρα, δεν αμφισβητούμε εμείς ότι οι περιφέρειες έχουν τη σχετική αρμοδιότητα, άλλωστε το προβλέπει ο νόμος. Ξέρετε όμως, κύριε Υπουργέ, οι περιφέρειες, καμία περιφέρεια δεν διαθέτει στόλο σχολικών οχημάτων,
ούτε έχουν καν σχετικές οργανωμένες υπηρεσίες και δεν απασχολούν καθόλου προσωπικό για αυτές τις, για αυτές τις δραστηριότητες, για αυτές τις δράσεις, για αυτήν την αρμοδιότητα που έχουν αναλάβει. Τι κάνουν οι περιφέρειες? Όλες, μα όλες. Αναθέτουν σε εργολάβους μέσω διαγωνισμών, χρονοβόρων, αυτούς τους διαγωνισμούς εσείς προσπαθούσατε με αυτή τη διάταξη να κάνετε πιο σύντομους. Αναθέτουν το έργο της μεταφοράς των μαθητών λοιπόν σε εργολάβους μέσω διαγωνισμών. Τι είναι, ποιο είναι το στοιχείο με το οποίο ένας εργολάβος θα κρίνει τη συμμετοχή του και θα υποβάλει την πρότασή του σε αυτό το διαγωνισμό? Το αν έχει κέρδος από αυτή την υπόθεση φυσικά. Αν δεν έχει κέρδος, δεν υποβάλλει. Έτοιμα να αναλάβει την μεταφορά των μαθητών. Είναι όμως δυνατόν? Αυτό είναι το ερώτημα, το ουσιαστικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και απευθύνεται σε εσάς, στην κυβέρνηση, σε όλους. Είναι δυνατόν το δικαίωμα των παιδιών, των συγκεκριμένων παιδιών με αμαξίδια, αλλά και όλων των παιδιών που είναι μακριά από τα σχολεία, να επαφίεται στη λεγόμενη αγορά, η οποία κινείται βεβαίως με καύσιμο το κέρδος? Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Οι εργολάβοι λοιπόν μεταφοράς θα κάνουν, ξέρετε, και έχουμε ένα σωρό φαινόμενα, λίγο πολύ γνωστά, βγαίνουν στη δημοσιότητα ορισμένες φορές, όχι πάντα. Οι εργολάβοι πολλές φορές με το ίδιο όχημα εκτελούν πολλά δρομολόγια, με αποτέλεσμα η μεταφορά μαθητών, τέτοιων μαθητών, μαθητών με αμαξίδια, μαθητών με αναπηρίες δηλαδή, να κρατάει και πολλή ώρα, γιατί πρέπει να βολευτούν μια σειρά από άλλες υποχρεώσεις του ίδιου εργολάβου μεταφοράς. Και τι σημαίνει άραγε, έχετε αναρωτηθεί κύριε Υπουργέ, τι σημαίνει ένα παιδί με νοητική στέρηση, για παράδειγμα, να κάθεται για πολλή ώρα μέσα σε ένα λεωφορείο και να πηγαίνει, αντί να πάει σε δύο στάσεις, να πηγαίνει να είναι στο δρόμο για μία ώρα? Τι συνέπειες έχει άραγε αυτό για το ίδιο το παιδί? Αφήστε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα λεωφορεία. Τι είναι άραγε η ασφάλεια? Η ασφάλεια δεν είναι μόνο τα λάστιχα. Βεβαίως είναι και τα λάστιχα, είναι και οι οδηγοί και τα πάντα, αλλά είναι μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται για τη μεταφορά αυτών των μαθητών. Εμείς λέμε βέβαια ότι τη σχολεία πρέπει να υπάρχουν δίπλα σε όλους τους μαθητές όσο γίνεται πιο κοντά. Αλλά αν δεν υπάρχει, να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Συνεπώς, οι διαδικασίες είναι αυτές που φταίνε και οι δήμοι και οι περιφέρειες, στους οποίους μεταφέρετε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις τις αρμοδιότητες, υλοποιούν την ίδια, εξειδικεύουν την ίδια η πολιτική που υπηρετείτε και εσείς στη συντηρητική τους πλειοψηφία. Αλλά εδώ το πρόβλημα, για το πρόβλημα αυτό, και θα το πω αμέσως και όσο πιο σύντομα μπορώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, η λύση του προβλήματος αυτού είναι μία. Να οργανωθεί, να δημιουργηθεί και να οργανωθεί με ευθύνη του κράτους, του ίδιου του κράτους, ένας φορέας μεταφοράς των μαθητών με σύγχρονο στόλο λεωφορείων, που να έχει μόνιμο προσωπικό, οδηγούς, συνοδούς, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ιδιαίτερα μάλιστα για αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, ώστε να προγραμματίζονται έγκαιρα, να μην χάνει κανένα παιδί ούτε μια ώρα μαθημάτων. Εσείς δεν είναι που μας κουνάτε το δάχτυλο για τις χαμένες ώρες από τις αγωνιστικές κινητοποίησεις των μαθητών? Για αυτούς τους μαθητές δεν υπάρχουν χαμένες ώρες δηλαδή? Συνεπώς και αυτή η υπηρεσία μεταφοράς αυτών των μαθητών στα σχολεία τους να αξιοποιείται, ναι, και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, νομίζω, την έχουν οι γονείς, την έχουν διατυπώσει, να αξιοποιείται αυτός ο στόλος των οχημάτων και για τις σχολικές εκδρομές. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές, συνήθως βέβαια αυτό γίνεται, οι γονείς βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για τις εκδρομές. Να λοιπόν μια δημιουργική πρόταση και απαντήστε σε αυτήν. Αλλά εσείς είστε σε άλλη συχνότητα, με εργολάβους, με outsourcing και όλα τα γνωστά και τις ιδιωτικοποίησεις. Σας ευχαριστώ.